Συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής το θέμα της υποβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στα θέματα της εμπορίας προσώπων στην ετήσια έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για το εν λόγω θέμα. Καλεσμένοι μας ήταν όλες οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες καθώς και μη κυβερνητικοί οργανισμοί που ασχολούνται με το θέμα. Όπως για παράδειγμα, όσον αφορά στις κυβερνητικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Εσωτερικών ως ο συντονιστής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, η αστυνομία, η υπηρεσία ασύλου, η νομική υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες, καθώς και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, όπως σας έχω αναφέρει. Το θέμα με την εμπορία προσώπων είναι πάρα πολύ σοβαρό και κρίνεται πολύ σοβαρό και από την Επιτροπή και από τους αρμόδιους φορείς. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει βελτίωση, εξού και η έκθεση. Βλέπουμε την υποβάθμιση της χώρας μας, κάτι που πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε πιο υπεύθυνοι για το θέμα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, έχουν τεθεί από τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή της Βουλής δήλωσε ότι στέκεται δίπλα από τις κυβερνητικές υπηρεσίες εξού και έχουν κληθεί να δηλώσουν τα προβλήματα με το όνομα τους. Υπάρχει μια σχετική άμυνα, θέση άμυνας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες όσον αφορά στο να αναφερθούν στα προβλήματα με το όνομα τους. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και δεν μας τιμά η θέση αυτή που παίρνουμε, όχι γιατί πρόκειται για αμερικανική έκθεση, αλλά γιατί οι ίδιες διαπιστώσεις έχουν γίνει και από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κρέτα, από τον ΟΑΣΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Οπότε θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για να τεθεί, για να εφαρμοστούν βασικά αυτά που υπάρχουν, Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και όλα αυτά προς όφελος πρώτα των θυμάτων, που είναι πολλά τα θύματα αυτά, και κατά δεύτερον για την διερεύνηση των υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος και την καταπολέμηση του οργανωμένου αυτού εγκλήματος. Δυστυχώς η χώρα μας είναι χώρα προορισμού, είναι χώρα διαμετακόμισης και φιλοξενεί τόσο διακινητές όσο και θύματα. Έχουμε ευθύνη όλοι μας στο να προστατεύσουμε αυτά τα θύματα και αυτόν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, καθώς και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά στην καταπολέμηση του οργανωμένου αυτού εγκλήματος. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει τεθεί επεκταμένα το θέμα της ευαισθητοποίησης των αρχών στην παρούσα συνεδρία, καθώς και άλλα προβλήματα που υπάρχουν. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, επιτέλους, για να δείξουμε έναν ανθρώπινο πρόσωπο προς αυτούς τους ανθρώπους που είναι θύματα, τις ευάλωτες ομάδες, και να πω ότι η εμπορία χτυπά την πόρτα όλων μας. Δεν είναι πρόβλημα των άλλων, δεν είναι πρόβλημα των αλλοδαπών, είναι πρόβλημα μιας υγιούς κοινωνίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του όποιου ανθρώπου βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.